Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 15 Δεκεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τους τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να παρακολουθήσουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Στην Ελευθερούπολη της Καβάλας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, όπου παραβρέθηκε στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Άγιο Ελευθέριο, η ανακήρυξή του σε επίτιμο Δημότη Παγκαίου και όλα όσα δήλωσε. Κινητικότητα στο Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος βρέθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συναντήθηκε με στελέχη του κόμματός του από την Καβάλα, τη Δράμα και την Ξάνθη. Τη δήλωσε για την οικονομία και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Σε στρατιωτικές μονάδες του Βορείου Τμήματος του Νομού Εύρου περιόδευσε μεταξύ άλλων και ξεναγήθηκε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, όλα όσα δήλωσε για τα εθνικά θέματα, την οικονομία και το μέλλον του πολιτικού σκηνικού. Μέτωπο παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Ρεστιάδος ενάντια στη Δημοτική Αρχή σχετικά με τους χειρισμούς που κατέστησαν μη επιτυχή την αξιολόγηση του φακέλου για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τι επισημαίνουν Μαρία Γκουγκουσκίδου και Βαλάντης Παντσίδης. Στα Λευκά ντύθηκε τις πρωινές ώρες το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου. Οι χιονοπτώσεις σημειώθηκαν από την περιοχή του Δήμου Δημοτήχου μέχρι και το βορειότερο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Και από τον καιρό θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Στα Λευκά ντύθηκε πράγματι τις πρωινές ώρες το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου. Οι χιονοπτώσεις, αξίζει να υποθεί, πως σημειώθηκαν από την περιοχή του Δήμου Δημοτήχου μέχρι και το βορειότερο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες βόρεια και ορεινά του Εύρου. Η θερμοκρασία κυμάνθηκε από τους μείον 9 σε κάποιες περιοχές μέχρι και τους 5 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι το μεσημέρι, χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις είχαν εξασθενήσει με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να καθαρίζει. Η χιονόπτωση στο Δημότυχο ξεκίνησε στις 11 το πρωί και σύντομα το φαινόμενο ενισχύθηκε. Μέσα σε λίγες ώρες η πόλη ντύθηκε στα Λευκά. Στο Δήμο Δημοτήχου, ύστερα από εντολή του Δημάρχου της πόλης Παρασκευά Πατσουρίδη, τα σχολεία της πόλης έκλεισαν στους μεταξάδες, καθώς εκεί το χιόνι έκλεισε τους δρόμους, εμποδίζοντας την κίνηση. Γενικότερα δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα διέλευσης στον ίδιο Δήμο. Από την άλλη πλευρά, στην Οριστιάδα χιόνισε για περίπου 2 ώρες, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, αφήνοντας ένα όμορφο χιονισμένο τοπίο, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου. Μετά τις 2 το μεσημέρι στην Οριστιάδα, τα χιόνια άρχισαν σιγά σιγά να λιώνουν, αν και η θερμοκρασία παρέμεινε κοντά στους 0 βαθμούς. Εκεί κανένα σχολείο του Δήμου δεν έκλεισε, καθώς δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα διέλευσης. Αύριο ο καιρός στον Εύρο αναμένεται έθριος με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από μείον 5 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς με 3 μποφόρ. Παρόμοια καιρικά φαινόμενα αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από τον καιρό στην πολιτική επικαιρότητα, όπου η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει παρόν στη Βουλή για το θέμα του έκτακτου επιδόματος, γιατί δεν θέλει να λέει ψέματα στο λαό. Αυτό υπογράμμισε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης. Αναφερόμενος στην επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θράκη στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, παρατήρησε πως είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αλήθειας που θέλει να οικοδομήσει η Νέα Δημοκρατία με τους Έλληνες πολίτες. Δημοκρατία και γι' αυτό ψηφίζει παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για το έκτακτο επίδομα, σημείωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, διευθυντής του γραφείου τύπου του κόμματος. Παράλληλα, ο κύριος Λαζαρίδης υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πει ψέματα στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία, ως η υπεύθυνη πολιτική δύναμη του τόπου, λέει παρόν γιατί δεν είναι το κόμμα εκείνο το οποίο λαϊκίζει. Είναι μια υπεύθυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας, μια στάση που δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το κόμμα βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πουν ψέματα στον ελληνικό λαό. Εμείς προτάσουμε τη Συμφωνία Αλήθειας και τον οδικό χάρτη εξόδου της χώρας από την κρίση, που έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά. Την μείωση των φόρων, την μείωση των δαπανών και ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο δημόσιο, το οποίο θα δώσει την δυνατότητα να έρθουν επενδύσεις και κατά συνέπεια να έρθει η ανάπτυξη και οι δουλειές και η εργασία στην Ελλάδα. Αναφερόμενο στην επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θράκη, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως η επίσκεψη αυτή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου του Κόμματος για τη Συμφωνία Αλήθειας με τον ελληνικό λαό. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο στην Θράκη, θα περιοδεύσει και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, όπου και θα μιλήσει το Σάββατο βράδυ. Η περιοδία αυτή, η οποία θυμίζω ότι αναβλήθηκε γιατί ενώ είχε στην ουσία προαναγγελθεί, επέλεξε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας τις ίδιες ημερομηνίες που θα βρισκόταν ο κύριος Μητσοτάκης στη Θράκη, να βρίσκεται εκείνος εκεί, την αναβάλαμε τότε και την κάνουμε το προσεχές Σαββατοκύριακο. Και αυτή η περιοδία, όπως και οι άλλες, εντάσσονται μέσα στον πλαίσιο των επαφών που έχει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική κοινωνία,
ακριβώς για να μεταφέρουμε αυτή τη συμφωνία αλήθειας και τον οδικό χάρτη εξόδου της χώρας από την κρίση. Στα στρατιωτικές μονάδες του βορείου τμήματος του νομού Εύρου περιόδευσε μεταξύ άλλων και ξεναγήθηκε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Πρώτος σταθμός στο στρατόπεδο του συνταγματάρχη Ιωάννη Θεοδωράκη, με τον οποίο είχε μάλιστα και συγγένεια. Ακολούθησε επίσκεψη στο λαγό της έδρας, στην έδρα της 300ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, με τελευταίο σταθμό το στρατιωτικό φυλάκιο του Πυθίου, όπου δείπνησε και αντάλλαξε δώρα με στρατιώτες και εξωματικούς. Όλα όσα δήλωσε για τα εθνικά θέματα, την οικονομία αλλά και το μέλλον του πολιτικού σκηνικού, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στα εθνικά θέματα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση να υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας που θα συμμετέχει βέβαια ο Πρωθυπουργός της χώρας, οι αρχηγοί των κομμάτων, οι αρχηγοί των δημοκρατικών κομμάτων, οι πρωθυπουργοί, όσοι έχουν υπηρετήσει πρωθυπουργοί και βέβαια η φυσική ηγεσία του στρατεύματος. Να μοιραστούμε την ευθύνη στα εθνικά θέματα και να μην υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με την αντιμετώπιση τους. Αυτή νομίζω θα ήταν μια πράξη υπεύθυνη αυτή τη στιγμή που έχουμε μικρές ενοχλήσεις από τους γειτόνους μας. Πάντως, για να προλάβω το ερώτημά σας, η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα. Είναι ακόμα μια ισχυρή χώρα. Άρα δεν υπάρχει καμία ανάγκη να υπερβάλλουμε και δεν υπάρχει καμία ανάγκη να παρουσιάζονται κάποιοι σε πανικό. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους εθνικούς κινδύνους όπως το έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Ήρθα εδώ στο στρατόπεδο του συνταγματάρχη Ιωάννη Θεοδωράκη γιατί είναι μεγάλη τιμή για την οικογένειά μου που αυτό το στρατόπεδο έχει το όνομά του. Βέβαια, τα περισσότερα στρατόπεδα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τα ονόματα των ηρώων στα στρατόπεδά μας για να θυμόμαστε τους αγώνες τους και τις θυσίες τους. Δεν νιώθω αυτή τη στιγμή τη συνέχεια του αίματος, νιώθω τη συνέχεια του παραδείγματος. Γιατί για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, κάποιοι άνθρωποι έδωσαν ό,τι μπορούσαν και τελικά τη ζωή τους. Δεν ξέρω αν θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές. Η δική μου ερμηνεία είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά νομίζω ότι τελικά θα έχουμε μια κατάληξη της αυτής της αξιολόγησης και επιτρέψτε μου να σου πω ότι μάλλον είναι επικοινωνιακά όλα αυτά τα οποία γίνονται για να μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι πιέστηκε πάρα πολύ, μπόρεσε να κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει το ανώτερο και τελικά λίγο πριν τις γιορτές, που και η προσοχή του κόσμου δεν θα είναι τεταμένη, θα υπογράψει τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν νομίζω ότι στους σχεδιασμούς του κ. Τσίπρα είναι να γίνουν εκλογές στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και οι 152-153 είναι αποφασισμένοι, νομίζω, να ψηφίσουν αυτά τα οποία τους έχουν δώσει και να αποφύγουν τις εκλογές. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δημιουργηθήκαμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα λοιπόν αν γίνεις μέρος του παλιού συστήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση και το έχουμε ξεκαθαρίσει να γίνουμε συνιστόσα είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να δημιουργηθεί ένα κίνημα αλλαγής, ένα κίνημα που νομίζω ότι έχει ανάγκη η πατρίδα. Διευκρινήσεις έδωσε ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Παρασκευάς Πατσουρίδης, σχετικά με την αδυναμία συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο και απαντώντας σε απορίες αλλά και ερωτήματα, ανέφερε τους λόγους που κατέστησαν αδύνατη τη συμμετοχή του Δήμου του στο πρόγραμμα. Το Δημότυχο δεν έχει λάβει τον τίτλο «Άστη διευκρίνηση» ο Δήμαρχος Παρασκευάς Πατσουρίδης σε μια προσπάθεια να εξηγήσει γιατί ο Δήμος δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρόγραμμα συμμετείχαν μόνο οι πρωτεύουσες των 5 περιφερειακών ενωτήτων και η Οριστιάδα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος του Δημοτήχου πραγματικά δεν το ξέρει, γιατί το Δημότυχο δεν μπαίνει στις βιώσιμες αστικές αναπλάσεις. Η αιτία είναι ότι το 2008, όταν έγινε ο Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, το Δημότυχο χαρακτηρίστηκε ως μη πόλη.
ως μη άστη. Επομένως δεν δικαιούται αστικές αναπλάσεις. Γι' αυτό και δεν μπορεί να μπει σε τέτοια προγράμματα. Αστικές αναπλάσεις, να πούμε στον κόσμο, γιατί έχουμε απλό κόσμο που δεν γνωρίζει ακριβώς το θέμα, είναι αναπλάσεις που γίνονται μέσα στην πόλη. Σε πλατείες, πεζοδρόμια, δρόμους και ό,τι άλλο έχει μια πόλη. Δυστυχώς αυτό, είπαμε, έγινε αυτό. Το έγκλημα μπορώ να πω ότι το δημότικο δεν είναι άστη. Η έλλειψη τίτλου άστη η πόλη ξεκίνησε από το 2008 και ύστερα από μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών έφερε το σημερινό αποτέλεσμα. Δηλαδή να μπορεί ο Δήμος να χρησιμοποιήσει κονδύλια μόνο από τα περιφερειακά προγράμματα αντίθετα με άλλες πόλεις όπως της Οριστιάδας. Από το 2011 είχε ξεκινήσει μια αποδόμηση των δημόσιων υπηρεσιών. Εφόσον δεν είναι πόλη, τι χρειάζεται τις δημόσιες υπηρεσίες. Θέλουν να μας πάρουν το ΙΚΑ από εδώ, να πάρουν το νοσοκομείο. Να πάρουν τον ΑΕΤ, το Ειρηνοδικείο και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Εμείς καταφέραμε τώρα το 2015 με την έκανε περιφερειακό σχεδιασμό αναπτυξιακό και η περιφέρεια, καταφέραμε να βάλουμε το δημότικο να είναι ισότιμος αστικός πόλος με την Οριστιάδα. Όμως αυτό γίνεται μόνο, θα μπαίνει σε περιφερειακά προγράμματα αστικής ανάπλασης μόνο από τα ΠΕΠ. Αυτή τη στιγμή το δημότικο δεν μπορεί να μπει στις βιώσιμες αστικές αναπλάσεις. Το δημότικο ήταν, είναι και θα παραμείνει πόλη. Ήταν το μεγαλύτερο αστικό και εμπορικό κέντρο από ανέκαθεν όταν δεν υπήρχαν, όταν οι άλλες πόλεις στη Θράκη ήταν ακόμα πολύ μικρότερες. Αυτό έχω να πω. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα για το δημότικο και εμείς οι δημοτικοί δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Πρέπει το κράτος να το δει με ιδιαίτερη προσοχή. Παραμένοντας συγκεκριμένο θέμα, επίθεση προς το πρόσωπο του Δημάρχου Οριστιάδος εξαπέλυσε επικεφαλής παράταξης Δήμος Οριστιάδος Τόπος Ναζό, Μαρία Γκουγκουσκίδου, σχετικά με τους χειρισμούς που κατέστησαν μη επιτυχή την αξιολόγηση του φακέλου για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Κλίμα αναταραχής επικράτησε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Οριστιάδας όταν συζητήθηκε το γεγονός ότι ο φάκελος του Δήμου δεν έφτασε καν στο στάδιο να αξιολογηθεί για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που κατέθεσε. Η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Τόπος Γιαναζό, Μαρία Γκουγκουσκίδου, εξήγησε πως ο Δήμαρχος μεθόδευσε την διαδικασία προκειμένου οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης να μην έχουν ουσιαστικά δυνατότητα να απαντήσουν στα λεγόμενά του. Περιμέναμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, θα απαντούσε ο Δήμαρχος Οριστιάδας σε σχέση με το θέμα αυτό, για ποιο λόγο δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα να έχουμε έναν τόσο ελλιπή φάκελο, και μάλιστα και ο ίδιος φαινόταν ότι θα απαντούσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως δυστυχώς δεν έγιναν τα πράγματα έτσι ακριβώς. Καταρχήν μεθοδεύτηκε έτσι ο Δημοτικός Έλεγχος στην αρχή της συνεδρίασης, δεν μίλησε δηλαδή ο Δήμαρχος πρώτος, με αποτέλεσμα οι επικεφαλής των παρατάξεων να μην μπορέσουμε μετά να απαντήσουμε σε όσα ο Δήμαρχος ανέφερε μετά τις δικές μας τοποθετήσεις, διότι στο Δημοτικό Έλεγχο δεν έχουμε δευτερολογία. Αυτό έγινε για να μην ακουστούν οι απαντήσεις σε όσα ο Δήμαρχος ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως μας παρέπεμψαν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και σίγουρα δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη να πούμε τις απόψεις μας για όσα ο Δήμαρχος είπε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν, ο Δήμαρχος αυτό που μας είπε ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θεωρούσε αδύνατη τη χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμμα, από τις στρατηγικές βιώσιμες αστικής ανάπτυξης, και για το λόγο αυτό δεν έδωσε σημασία στην κατάρτιση του φακέλου. Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε τι εννοούσε. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι ο φάκελος με τις προτάσεις κατατέθηκε προτού καν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο διαδικαστικά μπορεί να μην έπαιξε κανένα ρόλο, αλλά έδειξε ασέβεια προς τον ρόλο του Συμβουλίου, καταλήγει η κυρία Γκουγκουσκίδου. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτικό αξιολόγησης, λείπουν και τυπικά πράγματα, όπως είναι ας πούμε ο πίνακας καταγραφής εγγράφων τεκμηρίωσης. Τυπικό επίσης θεωρώ από τη μια μεριά και το γεγονός ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αυτής της πρότασης και για την υποβολή της είναι μεταγενέστερη της υποβολής της πρότασης. Θα έπρεπε δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει πριν την κατάθεσή της. Από τη μια μεριά είναι τυπικό το θέμα, αν έγινε την επόμενη την προηγούμενη μέρα, αλλά και από την άλλη δείχνει
και το δείχνει, είναι ενδεικτική και του σεβασμού του Δήμαρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προς το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους οποίους απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο. Καταθέτει μία πρόταση και έρχεται εκ των υστέρων να την εγκρίνει, ενώ η προϋπόθεση να είναι προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και λείπουν και άλλα πράγματα, όπως η δέσμευση του Δήμου Ρεστιάδας να αναλάβει την ιδία συμμετοχή αν αυτή χρειαστεί, όπως λείπει η απόφαση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου να συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα, παρόλο που ο Δήμος ανέφερε ότι θα συμμετέχει, το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο δεν φαίνεται να συμφώνησε σε αυτό, δεν φαίνεται τέλος πάντων μέσα στο φάκελο να υπάρχει μια τέτοια απόφαση. Επίσης λείπει το πρωτόκολλο, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εγκρίνει το πρωτόκολλο συνεργασίας αυτού του εταιρικού σχήματος που έπρεπε να υπάρξει για να προχωρήσει το σχέδιο, οι στρατηγικές βιώσιμες αστικής ανάπτυξης. Η κυρία Κουσκίδου επιρρύπτει τις κατηγορίες απευθείας στον Δήμαρχο της Οριστιάδας, Βασίλη Μαυρίδη, και όχι στην τεχνική υπηρεσία που ανέλαβε να συντάξει αυτό το φάκελο. Ο Δήμος Οριστιάδας έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και πολλά χρόνια. Χρειαζόταν τα χρήματα αυτά. Είναι ευθύνη αποκλειστικά της Δημοτικής Αρχής για αυτό που δημιουργήθηκε. Ο Δήμος προσπάθησε να πει ότι με αυτά που κάνουμε κατά κάποιον τρόπο ρίχνουμε την ευθύνη στους υπαλλήλους. Εμείς δεν ρίχνουμε καμία ευθύνη στους υπαλλήλους, ούτε στην υπηρεσία που ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη του φακέλου. Και μάλιστα η συγκεκριμένη υπηρεσία, το αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο. Επομένως, ο Δήμαρχος ως πολιτικός προϊστάμενος, ο ίδιος είναι υπεύθυνος για αυτή την αποτυχία κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου φακέλου χρηματοδότησης. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμαρχος, δυστυχώς αυτός είναι που έριξε τελικά το φταίξιμο και την ευθύνη στους υπαλλήλους. Όταν έμαθε για το πρακτικό αξιολόγηση στα μέσα περίπου Νοεμβρίου, κάλεσε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου και τους ανακάλεσε όλες τις άδειές τους. Και τους, κατά κάποιον τρόπο τους μάζεψε όλους μαζί και τους μίλησε, λέγοντάς τους ότι στο εξής θα είναι διαφορετική η συμπεριφορά του. Τέλος πάντων, έγινε μια τέτοια συζήτηση. Από όλη λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά του κατά την γνώση, όταν έμαθε το πρακτικό αξιολόγηση στα μέσα Νοεμβρίου, φαίνεται ότι αυτός έριξε την ευθύνη στους υπαλλήλους και στην υπηρεσία και όχι εμείς. Στο συγκεκριμένο πολύ σοβαρό θέμα θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Τηλεφωνικά μαζί μας ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών είναι στο χέρι μας, ο κύριος Βαλάντης Παντσίδης. Κύριε Παντσίδη, καλησπέρα και σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ξέρετε, για το συγκεκριμένο θέμα, ακούσαμε μόλις βέβαια όσα είχε να πει η κυρία Γκουγκουσκίδου. Θέλω να ρωτήσω, γιατί το δελτίο τύπου εξεδόθη από εσάς από την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρετε, το διάβασα με πολύ προσοχή και πολλές φορές συγκεντρώσαμε πληροφορίες από πάνω. Βέβαια, είδαμε και όσα διαδραματίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Θέλω όμως για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν ή δεν έχει τύχει να έχουν γενικότερα γνώση του θέματος, να πούμε δύο λόγια. Γιατί μέσα στο δελτίο τύπου, και αξίζει να το σημειώσω αυτό, αναφέρεται, και νομίζω ότι είναι ευγενής όρος, σημαντικότατες ελλείψεις από την πλευρά της κατάθεσης του φακέλου από την Δημοτική Αρχή. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι το ζήτημα είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας στις 13 του Σεπτέμβρη, προκειμένου να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάθεση του φακέλου αυτού. Εμείς, βλέποντας τα θέματα λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ήθιστε να κάνουμε, εντοπίσαμε ότι ήδη είχε περάσει προθεσμία της κατάθεσης του φακέλου αυτού, η οποία έπρεπε να γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο ψάξαμε και το ζήτημα και από αυτά που γνωρίζαμε και είδαμε ότι ήδη πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως η Αλεξανδρούπολη, η Κομωτινή, οι υπόλοιπες εν πάση περιπτώσει, είχαν κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, ακριβώς διότι τα χρήματα ήταν πολλά και καλά και θα μπορούσαν να επιλύσουν πολλά ζητήματα. Γιατί ξέρετε, κάθε πόλη έχει τα προβλήματά της και τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος έχουν ανάγκη από τέτοια κονδύλια. Επιτρέψτε μου να πω για τους τηλεθεατές, για τους ανθρώπους, αν και με το θέμα έχουμε ασχοληθεί νομίζω όσο λίγοι σταθμοί στην περιφέρεια, το ποσό είναι στα 8,6 εκατομμύρια ευρώ και το παίρνουν. Και να μην λέω πολλά, θα με καταδικήσετε εσείς, γιατί φαντάζομαι ότι και η συνάδελφος, η κυρία Κουσκίδου, θα εξήγησε κάποια πράγματα για να μην επαναλαμβάνουμε, όχι για την οικονομία του χρόνου της εκπομπής σας. Το καταλαβαίνω. Εμείς θέσαμε ερώτηση και εντοπίσαμε το ζήτημα ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου και η διαβεβαίωση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο ήταν η εξής, ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα, ότι είμαστε σε όλα έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην είναι ένας τόσο δυνατός φάκελος, αλλά παρόλα αυτά θα το προσπαθήσουμε κτλ. Το αποτέλεσμα
είναι ότι η Ορεστιάδα βγήκε τελευταία και καταϊδρωμένη και μάλιστα με βασικές ελλείψεις στο φάκελο αυτό. Δηλαδή έπρεπε για να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν ξέρω αν υπόθηκε, θα μου πείτε εσείς προηγουμένως, ότι γίνεται ένα σχέδιο, γι' αυτό και λέγεται ΣΒΑΤΟ, δηλαδή στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή τι γίνεται, εντοπίζοντας τους χώρους μέσα στην πόλη, στους οποίους μπορούμε να αναπλάσουμε, στα οποία μπορούν να γίνουν έργα, γίνεται λοιπόν ένα τέτοιο σχέδιο, το στο οποίο πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις και μελέτες, να υπάρχει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που δίνεται να ξοδευτεί και όλα αυτά τεκμηριωμένα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να κατατεθεί. Ο Δήμος λοιπόν Ορεστιάδας ήταν ουραγός σε αυτήν την προσπάθεια. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αν υπήρχε η περίπτωση να πάρει μέρος στον διαγωνισμό επί ίσης ώρες και να μην τα καταφέρεις, συμβαίνει. Και εν πάση περιπτώσει λες ότι υπάρχουν και άλλοι δήμοι μεγαλύτεροι, ίσως και με δυνατότητες παραπάνω και θα μπορούσε να γίνει. Αν και γι' αυτό για μένα ούτε και αυτό αποτελεί δικαιολογία. Παρ' όλα αυτά ο φάκελος της Ορεστιάδας είχε 4 βασικά προβλήματα. Πρώτον, δεν υποβλήθηκε πίνακας καταγραφής των εγγράφων τεκμηρίωσης. Δεύτερον, όπως προείπα, υπήρξε μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από της ημέρας κατάθεσης του... Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας πήρε απόφαση να κατατεθεί ο φάκελος, ενώ έχει περάσει ήδη άπρακτη προθεσμία. Σαν τρίτο θέμα, δεν υποβλήθηκε η απόφαση του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου, γιατί προβλέπονταν συνεργασία με το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο ή ανάλογα στο Δήμο με πανεπιστημιακούς φορείς της περιοχής για τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα. Και τέλος, και στο τυπικό ας πούμε, δεν κατατέθηκε ψηφιακά ο φάκελος. Κατατέθηκε δηλαδή, μόνο σε έγγραφη μορφή, βεβαίως. Τυπικές και απλές έως ουσιαστικές και πολύ σοβαρές. Έτσι λοιπόν η Ορεστιάδα βρέθηκε ουραγός. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, η πόλη, η Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα, ήταν η πόλη η οποία προφανώς είχε κάνει την καλύτερη μελέτη. Η Καβάλα, η Δράμα, η Κομωτινή έκανε ένσταση και πολύ καλά έκανε, καθώς θεωρεί και έχει τους λόγους της για να μπει στο σχέδιο αυτό. Εμείς έτσι πως είμαστε. Ούτε καν ένσταση μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε κύριε Παντσίδη, επιτρέψτε μου να πω, σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή, όπως είμαι σίγουρος ότι σας ακούν και οι τηλεθεατές μας. Να πω μόνο ότι υπάρχει και η περίπτωση για τους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν να ενταχθεί και τρίτος Δήμος, γιατί είχαν γίνει κινήσεις και από τον αείμνηστο Περιφερειάρχη τον κύριο Παυλίδη, τον Γιώργο τον Παυλίδη, για ένταξη ενδεχομένως και τρίτου Δήμου στο πακέτο. Κάτι το οποίο φαντάζει ως σημαντικά πιθανό και πρέπει να το πούμε, αλλά ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να το διεκδικήσετε. Και πολύ καλά κάνει και κάνει την ένστασή της. Εμείς ούτε καν ένσταση μπορούμε να κάνουμε, διότι δεν θεραπεύονται πλέον. Και αν μπορούν να θεραπευτούν ένα-δύο από αυτές τις συλλήψεις, οι άλλες μένουν έτσι. Έτσι λοιπόν μένουμε ουραγοί. Επιτρέψτε μου να σας πω, αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο και συνέβη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας, είναι ότι ενώ γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα θα μπει στη συζήτηση, καθώς υπήρχαν και ανακοινώσεις και από το συνδυασμό μας και από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Τελικά τι έγινε? Δεν έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος, μπήκε προσυνεδριακά το ζήτημα και εγώ μάλιστα συγκεκριμένα ζήτησα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με μια άτυπη στο παράκαμψη της διαδικασίας να μπορεί η διαδικασία να μην είναι σκληρή. Δηλαδή ξέρετε, στο προσυνεδριακά βάζουν τα θέματα οι αρχηγοί και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο κύριος Δήμαρχος απαντάει, αφού πρώτα έχει ανακοινώσει τα δικά του ή βάζει αυτό στα θέματα που θέλει. Μετά δεν γίνεται στην ουσία διάλογος. Εγώ πρότεινα λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα που προκύπτουν, να γίνει ένας ζωντανός διάλογος προς παράκαμψη της σκληρής διαδικασίας, άκαμπτης διαδικασίας αυτής της προσυνεδριακής διαδικασίας του Δήμου Ορεστιάδος, πράγμα που φυσικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δέχτηκε, όντας στην παράταξη του κυρίου Μαυρίδη, και τελικά ενώ εντοπίστηκε το θέμα και από όλες τις παρατάξεις με τα επιχειρήματά τους, στο τέλος είχαμε ένα μονόλογο του κυρίου Δημάρχου που δεν δικαιολόγησε κατά με τίποτα, πρώτον, και δεύτερον άφησε να πάνε τα πάρα πολλά ερωτήματα. Πώς να δικαιολογήσουμε εμείς τώρα ως πολίτες ή ως παράταξη αυτό το γεγονός?
Ξέρετε, κύριε Παντσίδη, καταλαβαίνω. Ζητώ μόνο μία ανωτελεία για το πιο απλό, γιατί υποθέτω ότι και στους τηλεθεατές μας το απλούστερο ερώτημα είναι ότι από την στιγμή που ήταν γνωστή η συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσης και συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν έγινε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης προκειμένου να συζητηθεί το θέμα, γιατί υποθέτω ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Ή πιάστηκαν εξαπίνης και δεν γνώριζαν ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου θέματος, ή υπήρξε άλλη σκοπιμότητα ή απλώς το ξέχασαν. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Και πραγματικά ήταν ερωτήματα τα οποία θα θέλαμε να θέσουμε χθες και να πάρουμε μία απάντηση. Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δεν πήραμε ποτέ, οπότε μόνο εικασίες μπορώ να κάνω. Ξέρετε κάτι, υπάρχει κάτι άλλο τώρα, κάτι βαθιά πιο πολιτικό, και ήθελα να το αναφέρω. Είναι και πάγια θέση και της λαϊκής συσπήρωσης συνδυασμού, δηλαδή που υπάρχει στο Δήμο Αρεστιάδος και στους Δήμους της χώρας, αλλά και δικιά μας. Ότι κοιτάξτε, σε αυτόν τον κυκαιώνα που έχουμε μπλέξει και με τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό εν πάση περιπτώσει το μνημονιακό συνοθήλευμα που κατά συνέπεια διοικεί και τους Δήμους, έχουν φτάσει να φέρουν αντιπάλους, μέσα σε παρένθεση, Δήμους της αυτής της περιφέρειας. Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι, όπως συμπλέγαμε και προηγουμένως, όλοι οι Δήμοι έχουν ανάγκες. Και η Ορεστιάδα και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το πρόβλημα και το ζήτημα είναι ότι η διαδικασία είναι Ελλάδος αυτής εξ αρχής και εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Δηλαδή να κάνουμε τις μελέτες πώς μπορούμε για να καρποθεί ένας ή δύο ή τρεις, όπως είπατε, επειδή παίζει το ενδεχόμενο από τους 6-7 Δήμους το ποσό αυτό. Οι Δήμοι μεταξύ τους δεν είναι ανταγωνιστικοί. Ένας Δήμος είναι η συνέχεια του άλλου και όλοι μαζί αποτελούν τους Δήμους, αποτελούν τη διοικητική, την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας. Επιτρέψτε μου, κύριε Παντσίδη, γιατί να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Το συγκεκριμένο ερώτημα. Τα πράγματα είναι έτσι τώρα και η Ορεστιάδα βρέθηκε ουραγός σε αυτή την προσπάθεια. Το συγκεκριμένο ερώτημα, επιτρέψτε μου να πω ότι το θίξαμε και εμείς και ορθώς κάνατε και το θέτετε. Το θίξαμε και αναζητήσαμε απάντηση από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Λαμπάκη. Μας είπε ότι υπήρχε σύμπνοια, υπήρχε συνεννόηση από τους Δήμους και τουλάχιστον υπήρξε η κατανόηση πως θα ακολουθήσουμε όποια πρόταση εγκριθεί. Δεν θα υπάρχουν ενστάσεις. Βέβαια, υπήρξε η ένσταση από τον Δήμο της Κομωτινής. Αφήνω το πολιτικό ζήτημα γιατί θα μας καταναλώσει πολύ χρόνο. Επιτρέψτε μου μόνο να ρωτήσω και να το βάλω στο τελευταίο ερώτημα στο τραπέζι της συζήτησης. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι θεμελιώδεις ελλείψεις μέσα στον φάκελο, τι παραπάνω μπορούν να αξιώσουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης από τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου, δεν ξέρω, να δούμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα. Θα αφαιθεί εντελώς, τι μπορεί να γίνει τώρα? Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει τυπικά ή ουσιαστικά τίποτα όσον αφορά αυτήν καθ' αυτήν τη διαδικασία και ούτε πρόκειται να προχωρήσει σε ένσταση ο Δήμος Αρεστιάδος. Και δεν αναφέρομαι στο τι είπε ο κύριος Λαμπάκης, δεν το γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει στην τελευταία ανάλυση. Ναι, καταλαβαίνω. Το πράγμα δεν θα μπορούσε να γίνει ένσταση, διότι δεν μπορεί να βασιστεί σε κανένα νομικό ή ουσιαστικό επιχείρημα. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι τελειωμένη. Αυτό που μπορεί να ζητήσει η αντιπολίτευση είναι, γιατί ξέρετε, εμείς δεν είμαστε αντιπολίτευση για να κάνουμε ούτε για να κάνουμε τον λαϊκισμό, αλλά και για να προτείνουμε και να βοηθούμε και εμείς από το δικό μας μετερίζι στο ένα βήμα παραπάνω που χρειάζεται ο Δήμος, όπου εμείς υπηρετούμε είτε στην Ορεστιάδα είτε οπουδήποτε αλλού. Ασφαλώς ο Δήμαρχος θα πρέπει να αναλάβει τις πολιτικές αυτές καθ' αυτές ευθύνες του και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μην χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες. Και ξέρετε κάτι, θα μπορούσε. Εγώ βλέπω μια υποτίμηση της διαδικασίας αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή θα έχουμε συχνά την ευκαιρία να μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα τέτοιο κονδύλιο με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αρεστιάδος όπως άλλοι Δήμοι. Δυστυχώς δεν έγινε. Από εκεί και πέρα και η αξιωματική αντιπολίτευση, η Μίζωνα, η Ελλάσσονα, οποιοδήποτε είναι, έχει χρέος να αναδεικνύει το ζήτημα αυτό. Γιατί αναδεικνύοντάς του, αυτός που θέλει, λάθη κάνουμε όλοι, αυτός που θέλει όμως να πάει τα πράγματα, το Δήμο, ένα βήμα μπροστά, την επόμενη φορά θα είναι πάντα πιο προσεκτικό. Λοιπόν, κύριε Παντσίδη, το κρατώ. Ζητώ μια τελεία. Δυστυχώς πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το θέμα και θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και στους τηλεθεατές. Καλό σας βράδυ.
να παραμείνει ο χριστιανισμός στην Ευρώπη, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος από την Ελευθερούπολη της Καβάλας, όπου παραβρέθηκε στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Άγιο Ελευθέριο. Ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Παγκαίου και αναφερόμενος στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, τόνισε πως δεν είναι αυτό που θα καλύψει την κρατική κοινωνική μέρημνα, καθώς λειτουργεί ανεξάρτητα. Επίτιμος Δημότης Παγκαίου ανακηρύχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος σε τελετή που έγινε στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου του Παγκαίου. Ο Αρχιεπίσκοπος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως και παρέστη στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Ελευθερούπολης Άγιο Ελευθέριο. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εμείς εδώ. Δεχτήκαμε με πολύ χαρά και με πολύ ευχαρίστηση την πρόσκληση τόσο από τον αδελφό Μητροπολίτη τον κύριο Χρυσόστομος και από τον δήμαρχό σας μπροστά από λίγο καιρό και το είχαμε στο πρόγραμμά μας γιατί αγαπάμε πολύ την Ελευθερούπολη και τα καταφέραμε μόνο ότι ήταν ένα πρόγραμμα ευαρημένο να είμαστε σήμερα εδώ να σας δούμε. Κάναμε τον Ασπαρινό αυτό το βράδυ, τη λειτουργία σήμερα. Και δόθηκε ευκαιρία να αναστραφούμε με τους κατοίκους της Ελευθερούπολης και να νιώσουμε όμορφα γιατί είναι άνετος χώρος, μικρός, νιώθει κανείς χαλαρά, δεν έχει το σφίξιμο του μεγάλου πόλεων. Και μας δόθηκε ευκαιρία να ευχηθούμε να κάνουμε καλές γιορτές, χαρούμενες και το 17 να είναι ένα έτος πιο ήρεμο, δημιουργικό, ειρηνικό. Και καρποφόρο. Καρποφόρο όχι μόνο για την Εκκλησία αλλά και για την πατρίδα. Εμείς δεν χωρίζουμε την πατρίδα από την Εκκλησία γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Εκκλησία χωρίς ανθρώπους δεν έχει νόημα να υπάρχει. Πατρίδα χωρίς ανθρώπους δεν έχει νόημα να υπάρχει. Και αν σήμερα δεν είμαστε με τον Δήμαρχο εδώ κοντά είναι γιατί αγαπάμε τον άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε, απαντώντας στον Δήμαρχο Παγκαίου, ότι η Εκκλησία προσφέρει το φιλανθρωπικό της έργο χωρίς να καλύπτει την πολιτεία. Τότε κέντρο που ανοίγουμε αυτή τη διακονία, που εγκαινιάζουμε, δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να καταργήσουμε τον νόμο. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε κάποιον, δεν θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε. Ή αν θέλετε να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Απλώς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η αποστολή αυτή του νόμου, της πολιτείας. Αλλά όμως έχει πολλές φορές ελλείψεις, έχει ανάγκες. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου που μας δίνει εντολή. Εκεί που υπάρχει ανάγκη πρέπει να πληρώσουμε, δηλαδή να συμπληρώσουμε. Σκοπός της ζωής μας μεταξύ όλων των άλλων είναι να συμπληρώσουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν. Εκεί περίπου κύριε Δήμαρχε συναντώμεθα και εκεί πρέπει να συναντώμεθα γιατί χάσαμε σε αυτόν τον τόπο πολλές ευκαιρίες μέσα στους ανταγωνισμούς. Επειδή πιθανόν να είμαι ένας από τους μεγαλύτερους εδώ πέρα σε μια διακονία 50 περίπου χρόνων έζησα καταστάσεις που οι δήμαρχοι και οι αρχιερείς ή οι κληρικοί με άλλα στελέχη ή άλλες ομάδες να αντιπαρατάσσουν. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως πρέπει πρώτα απ' όλα να βρούμε τους εαυτούς μας. Σε θέματα αγάπης και ποινής διακονίας. Έχουν περάσει όμως αυτοί οι καιροί. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο που αγνοούμε τι θα γίνει αύριο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μας αγαπάνε, ποιοι είναι αυτοί που μας μισούνε, ποιοι είναι αυτοί που μας υπονομεύουν. Θα αντιμετωπιστούν βέβαια και αυτά με τη σειρά τους. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Και αυτός μας έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από συνεργασία. Από ενότητα, από θάρρος, από κατανόηση. Αυτό το διακριτικό σημάδι του σημερινού κύριε Δήμαρχε το δέχομαι κάτω από αυτό το σήμα και το στεφάνι θα έλεγα ότι όπου βρισκόμαστε σαν Έλληνες, σε όποια θέση κι αν είμαστε, όποια διάκριση κι αν πάρουμε, όποιες δυνατότητες κι αν έχουμε,
πέρα από τα ελαττώματά μας και τις αδυναμίες μας, σκοπός μας είναι να είμαστε ενωμένοι. Ο κύριος Ιερώνυμος κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των δώρων σημείωσε με νόημα ότι ο χριστιανισμός πρέπει να μην λείψει από την Ευρώπη. Στην Αθήνα μεν ήθελε αυτός, αλλά ερχόμενος κάτω από την Ακρόπολη, στην Πλήκα, όπου είναι η παράσταση εδώ της Πλακές μας της Ασημένιας, είναι το βήμα του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Να ευχηθούμε όλα τα πράγματα όπως θα πορευθούν, να βοηθήσουν ώστε ο χριστιανισμός να μην λείψει από την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κινητικότητα στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος βρέθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συναντήθηκε με στελέχη του κόμματός του από την Καβάλα, τη Δράμα αλλά και την Ξάνθη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις ώστε να σταματήσουν οι ασυλλόγιστες σπατάλες και να μπορέσει το κράτος να σταθεί στα πόδια του. Συναντήσεις με πυρήνες και στελέχη του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών από τις περιοχές της Δράμας, της Καβάλας και της Ξάνθης είχε ο πρόεδρος του κινήματος και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στη Δράμα. Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε παρηγορό το γεγονός ότι υπάρχουν δυναμικά πολιτικά στελέχη από το χώρο του. Βρίσκομαι εδώ στην περιοχή γιατί έχω αναλάβει την. Λόγω της σημασίας που δίνω στην Ανατολική και Μακεδονία και Θράκη, έχω αναλάβει και υπεύθυνος για την. Οργανωτική μας προσπάθεια στην περιοχή. Υπάρχουν πυρήνες με τις οποίες θα συναντηθούμε πρώτη φορά εδώ στη Δράμα και ξεκινάμε από εδώ. Υπάρχει, βλέπουμε παντού, μια δυναμικά στελέχη και αυτό είναι παρήγορο. Ιδιαίτερα δυναμικά στελέχη τα οποία καταλαβαίνουν την προσπάθεια την οποία και κάναμε αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν στον κόσμο μετά από τόσα χρόνια ύφεσης και ταλαιπωρίας θα έλεγα. Με αλλεπάλληλες υποσχέσεις διαφόρων κυβερνήσεων. Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η χώρα χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις με την υπεριστολή των δαπανών και με ένα κράτος που να μπορεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Αντί μιας ουσιαστικής, σοβαρής προσπάθειας σοβαρών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που χρειάζεται η χώρα, που και λεφτά θα μας επιτρέψουν να έχουμε, δηλαδή να σταματήσουμε σπατάλες. Και αποτελεσματικά το κράτος να μπορεί η πολιτεία να αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα, να δίνει τις πραγματικές υπηρεσίες που χρειάζεται ο τόπος. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Στα συνέχεια του θέματος, ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους Ευρωπαίους εταίρους, έριξε ο Γιώργος Παπανδρέου για την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας από τις αγορές. Επεσήμανε πως η κυβέρνηση έχασε αρκετά διαπραγματευτικά χαρτιά, ενώ παρατήρησε πως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακές φωτοβολίδες. Η κυβέρνηση κατάφερε να άρει την εμπιστοσύνη που είχαν στη χώρα μας οι αγορές, υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, επιρρύπτοντας όμως και μια σειρά ευθυνών στους Ευρωπαίους εταίρους μας για την εισδοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη διαπραγμάτευση. Φοβάμαι ότι μας έχει μάθει σε τακτικισμούς, σε επικοινωνιακές ασκήσεις, χωρίς να αντιμετωπίζει την σοβαρότητα της σημερινής κατάστασης, όπου πια έχει καταφέρει να δημιουργήσει την συνέχιση της έλλειψης εμπιστοσύνης, να εμβαθύνει αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές, βεβαίως και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι οι εταίροι μας δεν έχουν και αυτοί μεγάλες ευθύνες και για την αρχιτεκτονική του ευρώ και για το ότι ενώ παλιά αυτοί ζητούσαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτοί είχαν καλέσει. Όχι εμείς και σίγουρα όχι εγώ, επειδή αυτό πολλές φορές λέγεται. Αυτοί επέμειναν, ιδιαίτερα οι Γερμανοί, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα όμως τα θέλουν όλα δικά τους. Δηλαδή, όταν τους βόλευε να είναι εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ζητούσανε. Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε πως η κυβέρνηση είχε στα χέρια της μια σειρά από διαπραγματευτικά χαρτιά, αλλά τελικά επέλεξε να μην τα χρησιμοποιήσει και έβαλε τη χώρα σε περιπέτειες. Τώρα που λέει το Διεθνές το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι πρέπει να μειωθεί το χρέος για να υπάρξει ανάπτυξη, να μην ζητάνε τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, άρα λοιπόν να αποστερήσουν δηλαδή από την Ελλάδα μέσω των φόρων μια αναπτυξιακή προοπτική,
Όταν λοιπόν αυτό το λέει το Δουνουτού, δυστυχώς η Γερμανία αντιδρά. Θα έπρεπε λοιπόν, όταν το Δουνουτού λέει αυτό το πολύ βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται τόσο μεγάλα πλεονάσματα, μάλλον πρέπει να έχει μικρότερα πλεονάσματα για να επενδύσει στη χώρα, για να επενδύσει στην οικονομία, για να μπορεί να πάρει ανάσα η οικονομία και άρα και ο ελληνικός λαός και να απομειωθεί έτσι και το χρέος, αυτό θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Το θέμα είναι ότι γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε αυτή τη θέση με δυναμικό τρόπο, όπως το κάναμε εμείς παλαιότερα, με το μεγαλύτερο κούρεμα που έχει υπάρξει στην ιστορία, και αντί να διαπραγματευτεί, βάζει τη χώρα σε μια περιπέτεια. Αναφορικά με την εκλογολογία, ο κ. Παπανδρέου τόνισε πως δεν ξέρει ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης και παρατήρησε ότι λείπει από την πολιτική ζωή η συνεννόηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες είναι οι προθέσεις της συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Θα έπρεπε, όταν το 2015 ξανακλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση και είχε και ευρύτερα τη συνένεση και των άλλων κομμάτων της Βουλής, των περισσότερων κομμάτων της Βουλής, να προχωρήσει, δυστυχώς αυτό το τρίτο μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει να προχωρήσει, να δημιουργήσει, θα έπρεπε τότε να δημιουργήσει μια συνένεση ευρύτερη, να τελειώσουμε με αυτή την περιπέτεια, διότι αν υπήρχε ευρύτερη συνένεση, αλλά που πρώτα πρέπει η κυβέρνηση, αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που είναι κυβέρνηση, να δείξουν ότι θέλουν αυτή τη συνένεση. Έπρεπε τότε να προχωρήσουμε, να τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση και να μην μιλάμε τώρα και για τέταρτο μνημόνιο. Τραγικό για τη χώρα, τραγικό για τον Έλληνα πολίτη, μετά από τόσα χρόνια. Αν είχαμε όλοι δουλέψει το 10 μαζί, όπως έκαναν στην Πορτογαλία, όπως έκαναν στην Ιρλανδία, όπως έκαναν τα αδέρφια μας στην Κύπρο, που παρά τις ιδεολογικές διαφορές, παρά τις πολιτικές διαφορές, στην κρίση μέσα, δώσανε τα χέρια και είπανε θα βάλουμε όλη πλάτη, θα είχαμε τελειώσει προπολού. Και θα είχαμε πάρει μια ανάσα και η Ελλάδα θα είχε δυνατότητες να πάει μπροστά. Για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Παπανδρέου ζήτησε μεγαλύτερη σοβαρότητα και παρατήρησε πως δεν χρειάζονται επικοινωνιακές φωτοβολίδες. Άμα προσθέσετε και τον κύριο Καμένο μέσα σε αυτό το θέατρο που υπάρχει γύρω από την εξωτερική πολιτική, δεν είναι σοβαρές. Δεν θα έπρεπε να είναι σοβαρές, αλλά βέβαια έχουν κυβερνητικά καθήκοντα αυτές οι φωνές. Όπως ξέρετε, εγώ πέρασα από το Υπουργείο Εξωτερικών, έμεινα πολλά χρόνια. Παλέψαμε πρώτα απ' όλα να κατοχυρώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Διαμορφώσαμε μια στρατηγική, την οποία πετύχαμε, να βάλουμε την Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να είναι προϋπόθεση η επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό όμως δημιούργησε δυναμική που σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την πιθανή λύση. Ελπίζουμε μια δίκαιη λύση θα μπορέσει να βρεθεί για το Κυπριακό, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε γι' αυτό εάν δεν είχαμε καταφέρει αυτό το σημαντικό στρατηγικό στόχο, δηλαδή της ένταξης της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βεβαίως καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται και η Τουρκία ως υποψήφια για να γίνει μέλος σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα παρακολουθήσουμε τώρα αναλυτικότερα τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Μέσω Skype μαζί μας ο Φάνης ο Μαλκίδης. Καλησπέρα, Φάνη. Καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε να δούμε και να καταγράψουμε λοιπόν ένα πολύ σύνθετο πολιτικό, οικονομικό αλλά και διεθνές πλαίσιο. Παρακολουθώ και καταγράφω από το πρωί τις αντιδράσεις των δανειστών, τι λέει ο ESM, γιατί αντιδρά ο ESM, τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι υπόθηκε μόλις προσφάτως στην συνέντευξη τύπου Τσακαλώτου και Αχτσιόγλου. Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα έχουν ήδη κάνει την έρευνά τους, πως από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για την μοιρασιά των 617 εκατομμυρίων ευρώ υπήρξαν αντιδράσεις. Πώς καταγράφονται, Φάνη, αυτή τη στιγμή αντιδράσεις αυτές από το μέτωπο των δανειστών? Εντάξει, από πού να ξεκινήσουμε, Γιάννη? Από το γεγονός ότι ο Σόιμπλε, η Μέρκελ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορώ να προσθέσω από Δέλτα Νιτάφ, από θεσμούς, από οτιδήποτε συνδέεται με την Ελλάδα εμέσως ή αμέσως σχέση με το χρέος. Υπήρξε αντίδραση. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι πρέπει να το συνδέσουμε και με πολλά άλλα ζητήματα τα οποία τα είδαμε στο παρελθόν, τα βλέπουμε στο παρόν, αλλά θα τα δούμε και στο μέλλον. Και αν θέλεις κάνω και μια επιτόπια ή αν θέλεις μια τοπική σύνδεση, θυμίζω ότι συζητήσαμε και μαζί, αλλά και απασχόλησε τους θεσμικούς και ενδεχομένως θα τους απασχολήσει και στο μέλλον, το θέμα των διοδίων στη Μέστη,
Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κρίνω από το γεγονός ότι υπήρξε τέτοια αντίδραση για το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν οι θεσμοί να υπάρξει ούτε μία διαφοροποίηση σε σχέση με την ειδικοποίηση της Εγνατίας Οδού και με την θέσπιση διοδίων. Φαντάσου τι υπάρχει ως ζήτημα, ως διαπίστωση, ως συμπέρασμα, ως αντίδραση, ακόμα και ως εκβιασμό για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την διαχείριση των οικονομικών της Ελλάδας. Κάνω μια εισάτοπον απαγωγή και επαγωγή από το γενικό στο ειδικό και από το ειδικό στο γενικό, για να κατανοήσουμε όλοι μας και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τις τύχες του μέλλοντός μας στα χέρια τους, ότι δεν χρειάζεται πλέον να υπάρξουν ούτε αντιδράσεις, ούτε σχόλια, ούτε παρατηρήσεις. Απλώς η υπογραφή που έχει τεθεί με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, το λέω το πρώτο γιατί αυτές τις ώρες βρίσκεται στην περιοχή μας ο αλής του μνήμης Γιώργος Παπανδρέου, το λέω το δεύτερο γιατί υπήρξε ουσιαστικά αναζήτηση και για τον άνθρωπο ο οποίος υπέγραψε το δεύτερο μνημόνιο, και μιλώ και για το τρίτο γιατί, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, όχι απλώς θα μας απασχολήσει, αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται πρώτον πυλών ακόμη μια δέσμη μέτρων, την οποία κάποιος μπορούσε να την ονομάσει και τέταρτο μνημόνιο, και ενδεχομένως ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε εκλογές, αν όχι αλλαγή κυβέρνησης. Φάνη, εντωμεταξύ, δείχνει και την. Νομίζω ότι η κατάσταση και στο πολιτικό σκηνικό αντικατοπτρίζει το γεγονός του χάους που υπάρχει και μέσα στο κοινοβούλιο. Ακούσαμε απείρου κάλους εκφράσεις στη σύγκρουση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και του κύριου Πολάκη. Δεν θέλω να τις επαναλάβω. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά για ποιο απόσπασμα και για ποιον διάλογο μιλάω, αν μπορεί να χαρακτηριστεί διάλογος. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε την ονομαστική ψηφοφορία για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε 196 θετικές ψήφους τελικώς, με τις ψήφους προφανώς πέρα από του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του ΚΚΕ της Χρυσής Αυγής και του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται, Φάνη, πάντως ότι αυτή, και εκεί θέλω να καταλήξω, αυτή η σύγκρουση που υπάρχει στο εξωτερικό μεταξύ διαφόρων πλευρών των δανειστών για το αν θα μπορούσαμε ή όχι να παρεκκλίνουμε λίγο από το πρόγραμμα και να μοιράσουμε ένα πλεόνασμα στους συνταξιούχους, φαίνεται ότι ακριβώς η ίδια σύγκρουση υπάρχει και στο εσωτερικό, με τη μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη. Τελικώς, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε, Φάνη, για την κατάσταση στο εσωτερικό, βλέποντας τι γίνεται και στο εξωτερικό? Να θυμίσω ότι το τελευταίο μνημόνιο, τουλάχιστον αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και αρχίζει να εφαρμόζεται, γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, τα μέτρα του δευτέρου μνημονίου εφαρμόζονται τώρα και από 1η-1η-17 θα εφαρμόζονται και κάποια μέτρα του τελευταίου. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η δέσμη μέτρων έχει φέρει από το 2010 τη χώρα μας και την πατρίδα μας σε αυτή την κατάσταση, φαντάσου ότι να το ονομάσω και με ονοματεπώνυμο, οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας ουσιαστικά δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους, πόσο μάλλον να ζητήσουν με τεράστιο συγγνώμη την απολογία έναντι του ελληνικού λαού. Φαντάσου λοιπόν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε στη Βουλή, και καλώς έκανες και το ανέφερες, που νομίζω ότι είναι ένας αντικατοπτρισμός της παρακμής και της πτώχευσης, όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της πολιτικής και της πνευματικής στην Ελλάδα, φαίνεται ότι δεν έχει βάλει καθόλου νόηση, μυαλό, αντίληψη, διαπίστωση, συμπέρασμα, πολιτική σκέψη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εν πωλής, αν όχι εξ ολοκλήρου, είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Τώρα, φαντάσου ότι το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε από 225 ανθρώπους, είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή και από το πρώτο και από το δεύτερο μνημόνιο, και φαντάσου ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα κατηγορούν οι μεν τους δε και οι δε τους μεν, είναι αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν, υλοποίησαν, ψήφισαν, στήριξαν τα τρία προγράμματα τα οποία βρίσκουν την πατρίδα μας σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω άλλο να μιλώ, ειδικά για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ό,τι θέλω να πω. Νομίζω, Φάνη, ότι η παρατήρησή σου πραγματικά δεν επιδέχεται περισσότερο σχολιασμού. Τα είπες όλα. Θέλω όμως να δούμε και να καταγράψουμε μαζί σου ότι έχει να κάνει με τις πρώτες αντιδράσεις που καταγράφηκαν από πλευρά του εξωτερικού. Διαβάσαμε σε ρεπορτάζ ότι υπήρχε η σκέψη και ότι υλοποιήθηκε το πάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, το οποίο είχε, υπενθυμίζω, ανακοινωθεί και ψηφιστεί μόλις πριν από πόσες 10 μέρες. Στις 5 Δεκεμβρίου, στο Eurogroup 5 Δεκεμβρίου. Άκουσα πριν από λίγο, διάβασα πριν από λίγο μάλλον, ότι ο κύριος Τσακαλώτος σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο μαζί με την κυρία Αχτσιόγλου είπε ότι δεν αληθεύει κάτι τέτοιο και ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση για πάγωμα των μέτρων για το χρέος. Ξέρεις, προσπαθώ να στοιχειοθετήσω και εγώ την σκέψη μου και να τη βάλω σε μια σειρά, καθότι τελικώς αυτή τη στιγμή είναι 9, λίγο μετά τις 9 και 20 βρισκόμαστε, εν μέσω όλων αυτών των δηλώσεων και των εκατέρωθεν επιχειρημάτων. Και
δεν ξέρουμε τελικά τι αποφασίστηκε. Πάγωσαν τα μέτρα για το χρέος, δεν πάγωσαν, υπάρχει σύμπνοια με τους θεσμούς, πηγαίνουμε σε εκλογές, μας σωθούν σε εκλογές. Θέλω να προσπαθήσουμε να βάλουμε μαζί μία σειρά σε όλες αυτές τις πρόχειρες τουλάχιστον σκέψεις. Δεν μπορεί να μπει σειρά, Γιάννη, γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες. Άκουσα και εγώ τη δήλωση τη σχετική του Υπουργού Οικονομικών και αν θέλεις την άκουσα μέσω Reuters, γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ειδικά αυτές οι δηλώσεις πολλές φορές όχι απλώς παραφράζονται ή διαμορφώνουν. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι πρέπει να τις ακούσεις τελείως στην πρωτότυπη τους γλώσσα και κυρίως από μέσα τα οποία υποτίθεται σέβονται τον εαυτό τους. Τώρα, από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι ο Λαντ έδωσε τουλάχιστον μια δήλωση στήριξης για ακόμη μια φορά στην Ελλάδα. Βεβαίως αυτό δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία πρακτική, αν κρίνω το γεγονός ότι. Είναι άλλος ένας απερχόμενος, έτσι. Να μιλάμε, φάνη μου χωρίς να κρυβόμαστε, άλλος ένας απερχόμενος δήλωσε ότι μας στηρίζει. Πολύ ωραία. πάμε να δούμε πέρα από αυτό. Μοναδικός πάντως απερχόμενος και απερχόμενη, κατά τη στοιχεία ο Σόιμπλε και η Μέρκελ, οι οποίοι μάλλον θα είναι και ο επόμενος και η επόμενη, φαίνεται ότι δεν θέλουν να χαλαρώσουν καθόλου το ζωνάρι, το οποίο ήδη το έχουν σφίξει πάρα πολύ στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, αλλά μάλλον θέλουν να το σφίξουν. Δεν το προσωποποιώ. Είναι μια κατάσταση που τη βρίσκουμε μπροστά μας. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μαζί αυτά τα οποία θα υπάρξουν ως αλλαγές στη ζωή μας από 1η του 2017. Ωστόσο, φαίνεται, για να το συνδέσω με το εσωτερικό και με το προηγούμενο ερώτημά σου, φαίνεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές, εξελίξεις στην Ελλάδα και εξελίξεις οι οποίες φαίνεται θα δημορφώσουν μια νέα κατάσταση. Να κάνω μια παρατήρηση και ένα σχολιασμό. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι βρίσκει μπροστά του κάποιες δυσκολίες, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακές, δηλαδή σε ό,τι αφορά το ζήτημα των οικονομικών προβλημάτων, που φαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο ξημένο το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, ανθρωπίνως βλέπει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, άρα λοιπόν θα ήταν καλό για αυτόν να μην πηγεί το ποτήρι, για να μιλήσω με όρους θρησκευτικούς, σε ένα ποτήρι πικρό. Απ' την άλλη όμως πολιτικά δεν θεωρώ ότι έφτασε ακόμα η στιγμή προκειμένου να φύγει με εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα τρία κυριότερα συναισθήματα που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι οργή, φόβος και ντροπή. Με τα δημοσκοπικά νούμερα τουλάχιστον της κυβέρνησης να μειώνονται και τις αντιπολίτευσης να αυξάνονται. Ωστόσο, να πούμε για ακόμη μια φορά αυτό που έχουμε πει και διαζώσει μαζί, μέσα στο στούντιο δηλαδή, ότι το πρόγραμμα είναι ένα, απλώς θα αλλάξουν οι διαχειριστές του. Λοιπόν, Φάνη, νομίζω ότι με τα τρία τελευταία συναισθήματα που μας ανέφερες δημιουργείται ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αλλά ακόμη πιο εκρηκτικό μείγμα. Κρατώ το τελευταίο σχόλιο. Πολύ περισσότερα στην επόμενη και πολύ σύντομη συζήτηση μας στο στούντιο. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Την επιστροφή των αρμοδιοτήτων για τα δρομολόγια Καβάλα Στάσου στην Περιφερειακή Ενότητα ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Μαρκόπουλος στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον αρμόδιο υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή. Στη συζήτηση τέθηκαν και άλλα ζητήματα, αφού ήταν διευρυμένη, όπως η ένταξη της Στάσου σε μια σειρά από οργανογράμματα, καθώς και η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στο νότιο τμήμα του νησιού. Σειρά θεμάτων που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αλλά και αυτή τη Στάσου είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Έχοντας στο πλευρό του δύο γραμματείς του Υπουργείου, κ. Κουρουμπλής διοργάνωσε σύσκεψη αναφορικά με θέματα εδαφικής συνοχής και ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών και καλεσμένοι ήταν οι περιφερειάρχες που τα εδάφη τους περιλαμβάνουν και νησιά. Ενώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, πήρα μέρος και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Από την Προεδρία του Υπουργού του κ. Κουρουμπλή, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών και για την κατάρτιση ενός προγράμματος με τον τίτλο Νησιωτικότητα, το οποίο θα προσπαθεί να αμβλύνει τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών. Και μάλιστα έγινε και μία αναφορά στα πλαίσια μίας ειδικής σύσκεψης στις Βρυξέλλες, την οποία θα διοργανώσει η Προεδρία της Μάλτας, η οποία αναλαμβάνει ο Σονούπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτής της σύσκεψης είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι η νησιωτικότητα είναι κάτι που ναι μεν αξίζει τον κόπο να γίνει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά η νησιωτικότητα πρέπει να περιληφθεί σε όλα τα προγράμματα και στα χρηματοδοτικά πλαίσια του Υπουργείου Γεωργίας παραδείγματος χάρη και στα οργανογράμματα των υπηρεσιών
θύμισα προβλήματα που υπάρχουν σε ζητήματα στελέχωσης, παραδείγματος χάρη του Κέντρου Υγείας Θάσου. Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι τα νησιά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα οργανογράμματα των υπηρεσιών και επανέφερε το ζήτημα δημιουργίας νέου πυροσβεστικού σταθμού στο νότιο μέρος της Θάσου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη λειτουργία παράνομων λιμανιών, φέρνοντας στο τραπέζι το παράδειγμα του λιμανιού του Σταυρού Θεσσαλονίκης. Είναι αναγκαιότητα ίδρυσης ενός πυροσβεστικού σταθμού κλιμακίου στη νότια Θάσο. Και βεβαίως έθεσα εκτός από αυτά τα αιτήματα τα οποία έχουμε διατυπώσει ως Διοίκηση Περιφέρειας και τα είχε θέσει πρώτος ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Παυλίδης, ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, με το θέμα της μεταφοράς των αποφάσεων για τα δρομολόγια εντός του κάθε νομού στην περιφερειακή ενότητα, όπως ήταν παλιά στην Ομαρχία και όχι στο ΣΑΣ, και από την άλλη πλευρά το ζήτημα το οποίο έθεσαν οι λιμενεργάτες για την παράνομη ή τη μη σύνομη ορθότερα λειτουργία του λιμανιού στο Σταυρό. Άκουσα τον Υπουργό να τα αντιμετωπίζει αυτά τα δύο ζητήματα θετικά και για δεν έχω τον λόγο να μην αισιοδοξώ ότι ίσως συμβεί κάτι καλό. Θα παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον Δήμαρχο της Αμοθράκης, τον κύριο Θανάση Βίτσα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Ακούσαμε μόλις τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, ο οποίος φυσικά έθιξε θέματα που έχουν να κάνουν αμιγώς με το νησί της Θάσου. Στην συνάντηση, λοιπόν, στην ευρεία συνάντηση που είχατε με τον κύριο Κουρουμπλή, με τον Υπουργό Ναυτιλίας, κύριε Βίτσα, είδα ότι το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου προφανώς ήταν νούμερο ένα για το νησί της Αμοθράκης. Μάλιστα, παρατήρησα ότι το έθιξε και το έθεσε και ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, κύριος Πέτροβιτς. Νομίζω ότι είναι ένα καλό, μια καλή πρώτη αποτίμηση ότι από τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης υπάρχει τουλάχιστον σύμπνοια σε ό,τι έχει να κάνει με ένα μείζον πρόβλημα του νησιού. Έχετε δίκιο. Να σας πω ότι το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής ήταν ένα όργανο το οποίο έπρεπε να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή, γιατί για πολλά χρόνια ήταν σε μια αδράνεια. Λοιπόν, είναι κάτι που το προετοιμάσαμε από πέρυσι με τον κύριο Πέτροβιτς. Είχαμε ετοιμάσει από πέρυσι και ξέραμε όταν τεθεί, γιατί θα μας εκπροσωπούσε εμάς σε αυτό το όργανο. Εκπροσωπούνται και κάποιοι δήμοι, αλλά κυρίως εκπροσωπούνται με τους αντιπεριφερειάρχες στο όργανο αυτό. Λοιπόν, σωστά τέθηκε, πολύ καλά και με σαφή τρόπο. Ήταν προετοιμασμένο, ήταν μια κουβέντα η οποία είχε ανοίξει με τον κύριο Πετροβίτσα από ένα χρόνο πριν. Το αναμέναμε να γίνει. Μπήκε το μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι μια αρχή ευρωπαϊκή η οποία είναι απολύτως δίκαιη για το θέμα του κόστους διαβίωσης των ανθρώπων που κατοικούν στα νησιά σε σχέση με αυτούς που κατοικούν στην υπηρετική χώρα. Να πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς εννοούμε όταν λέμε μεταφορικό ισοδύναμο. Η ευρωπαϊκή αρχή είναι ότι θα πρέπει οποιοδήποτε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τη δυνατότητα να μην έχει μεγάλη απόκληση στις ώρες ταξιδιού μέχρι να φτάσει σε συγκεκριμένη την ίδια απόσταση και με παραπλήσιο κόστος. Εμείς τώρα τα ναυτικά μίλια που μας χωρίζουν με την Αλεξανδρούπολη, αν τα μεταφράσουμε σε χιλιόμετρα, είναι γύρω στα 50 και κάτι. Εάν σκεφτούμε μια απόσταση στον νομό Εύρου, παράδειγμα την απόσταση Αλεξανδρούπολης Σουφλίου που είναι γύρω στα 55 χιλιόμετρα. Ναι, προσεγγιστικά και λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω κάπου εκεί. Έτσι. Σύμφωνα με την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια εμείς απόσταση, τα 52 χιλιόμετρα Αλεξάνδρου Σαββίδη, θα έπρεπε να συγχύσουν τόσα ευρώ. Παρότι παρεμβάλλεται. Δηλαδή, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κατευθυνθούν σύμφωνα με αυτή την αρχή στο σημείο, ο μέσο κόστος να είναι περίπου το ίδιο. Αυτό είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Λοιπόν, και φυσικά και στον χρόνο. Τώρα, με τον χρόνο βέβαια άλλο να ταξιδεύεις με το κινητό, άλλο με πλοίο, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον στο κόστος. Κύριε Δημαρχέ, λοιπόν, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, γιατί ξέρουμε ότι το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια πολιτική, μια πάγια πολιτική και πρακτική που την ακολουθούν εδώ και χρόνια χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οι πληροφορίες μας λένε ότι το θέμα το συγκεκριμένο θα τεθεί στην σύνοδο που θα γίνει στη Μάλτα, προκειμένου να καθοριστεί μια ευρύτερη ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική. Θέλω να ρωτήσω αν αυτά τα δύο δεδομένα σας κάνουν λίγο πιο αισιόδοξο ως επικεφαλής του Δήμου ότι είναι μια κίνηση η οποία θα δούμε να εφαρμόζεται και θα δούμε να παίρνει σάρκα και οστά. Φυσικά, κοιτάξτε, και η ρήτρα νησιωτικότητας σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σωστό. Είναι ένας τομέας που έμενε σε αδράνεια, άνοιξε και ναι, η στόχευση είναι καλή.
είναι καλή και πραγματικά μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν εξελίσσονται ποτέ γρήγορα, αλλά τουλάχιστον έγινε η αρχή. Και έπρεπε να γίνει. Εάν η Προεδρία της Μάλτας, η οποία είναι μια σχετική χώρα και η οποία γνωρίζει καλύτερα ή μπορεί να είναι ευαισθησία η Προεδρία αυτή ως προς το κομμάτι αυτό, λόγω του χαρακτήρα της, του γεωγραφικού, φυσικά μπορεί να προωθεί τα πράγματα πιο γρήγορα από αυτό που ενδεχομένως μια επιρροτική χώρα δεν θα μπορούσε να το αντιληφθεί ή να το βάλει στις προτεραιότητες της ως προεδρεύουσα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ενδεχομένως πράγματι να λειτουργήσει και αυτό το κριτήριο. Θέλω να ρωτήσω, μιας που θίξατε το ζήτημα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, αν αυτός ο συνδυασμός, από τη μία τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Ίσυρο, είπε συγκεκριμένα, θα το αναφέρω εντάχει, πως θα ληφθούν στοχευμένες ενέργειες προκειμένου τα νησιά να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, προκειμένου να δημιουργηθούν εκεί προοπτικές ανάπτυξης. Συν την ευρεία συνάντηση και σύσκεψη που υπήρχε στο Υπουργείο, αν είναι δύο πόλοι, κύριε Δήμαρχε, που δημιουργούν πραγματικά ένα θετικό κλίμα, και πόσο σύντομα, αν και μας θέσατε άμεσα το ζήτημα της καθυστέρησης, πόσο σύντομα μπορεί να περιμένουμε να δούμε τέτοια ωφέλη και για το νησί της Αμοθράκης, φυσικά και για την υπόλοιπη νησιωτική χώρα? Κοιτάξτε, ό,τι γίνει θα γίνει γενικά για όλα τα νησιά. Βέβαια, προφανώς. Δεν μπορώ να προσδιορίσω χρόνο, αλλά το ευχάριστο γεγονός, ας πούμε, η ευχάριστη κυρία είναι ότι άνοιξε το ζήτημα. Αυτό είναι και μόνο, είναι μια αρχή. Μπορεί, εφόσον το θέμα τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης από τις κεντρικές πολιτικές, να πάει πολύ γρήγορα, μπορεί να πάει και πιο αργά ή μπορεί και να μην τελικά φτάσει στο τέλος της. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα, αλλά το ευχάριστο είναι ότι άνοιξε η κουβέντα. Άνοιξε η συζήτηση, γύρω, διάλογος γύρω από αυτό το ζήτημα, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά και αξίζει να το πω, νομίζω, αν και ενδεχομένως είναι αυτονόητο, για μας τουλάχιστον είναι αυτονόητο, ότι θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε εκ νέου τα αιτήματά σας. Οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, με χαρά να δώσουμε το βήμα και να τη μεταφέρουμε από εδώ. Να είστε καλά, κύριε Βιτζά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βιτζά. Να είστε καλά. Αλλάζοντας τώρα θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, άκαρπες χαρακτήρισε τις επαφές που έχει αναπτύξει ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης με τη διοίκηση της Αγίας Πετρούπολης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης. Σε κείμενο που δημοσίευσε ο ίδιος, αναφέρεται στην απευθεία σύνδεση με Μόσχα και Αγία Πετρούπολη που κατάφερε η Καβάλα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης έχουν πέσει στο κενό. Οι Καβαλιώτες κατάφεραν σιωπηρά να συνδέσουν αεροπορικό στην περιοχή τους με τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ανακοίνωση στις αρχές Ιουνίου του 2016, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης με δελτίο τύπου προσπαθούσε να δικαιολογήσει το ναυάγιο προηγούμενης εξαγγελίας του για απευθεία σύνδεση με την Αγία Πετρούπολη. Μία παροιμία λέει ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και αυτό αποδεικνύει η γειτονική μας Καβάλα, που με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι οι πτήσεις της Ελληνέιρ, της ελληνικής εταιρείας του Ομίλου Μουζενίδη, πλέον θα συνδέουν το αεροδρόμιο της Καβάλας με την Ρωσία και με την Μόσχα και με την Αγία Πετρούπολη, όπου η Καβάλα με μεθοδικότητα, χωρίς πολλές εξαγγελίες, χωρίς θριαμβολογίες, κατάφερε αυτό που εμείς εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε με τις ενέργειες του κυρίου Δημάρχου, τα ταξίδια του στην Αγία Πετρούπολη, την αδελφοποίηση με έναν δήμο του πολεοδομικού συγκροτήματος στην Αγία Πετρούπολη, με θριαμβολογίες, με εξαγγελίες, με γραφείο διασύνδεσης τουρισμού στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά από τον Δήμαρχο να πει τι θα γίνει και με το γραφείο διασύνδεσης με την Αγία Πετρούπολη, τονίζοντας πως οι πολίτες πληρώνουν χωρίς να έχουν ωφέλη. Όλα αυτά λοιπόν δεν φέραν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Είμαστε αναγκασμένοι εμείς ως Δημοτική Παράταξη να κάνουμε έναν απολογισμό, ο οποίος δυστυχώς δείχνει ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες δεν φέρανε κανένα αποτέλεσμα, και θέτουμε κάποια ερωτήματα, ότι τι θα γίνει με το γραφείο διασύνδεσης, και δεύτερον, όταν το καλοκαίρι απέτυχε η προσπάθειά του να συνδέσει το αεροδρόμιο Δημόκρητος με την Αγία Πετρούπολη, είχε πει ο κύριος Λαμπάκης ότι το 2017 ο Όμιλος Μουζενίδη θα καταφέρει να κάνει αυτή την πολυπόθετη σύνδεση. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ανταυτού η Καβάλα μας πρόλαβε. Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι πτήσεις από την Ελληνέιρ. Άρα λοιπόν τίθεται το ερώτημα τι γίνεται με την Αλεξανδρούπολη, και σαφώς ζητάμε από τον κύριο Δήμαρχο να μας εξηγήσει για ποιο λόγο απέτυχε αυτή η προσπάθεια, που εμείς όλες οι δημοτικές παρατάξεις στηρίξαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις επιφυλάξεις που είχαμε από την αρχή, κυρίως για την θριαμβολογία του κυρίου Λαμπάκη, τις πολλές συνεντεύξεις τύπου, πράγμα που δυστυχώς σήμερα η Αλεξανδρούπολη πληρώνει,
και αντιθέτως η γειτονική Καβάλα θα απολαμβάνει το καλοκαίρι αυτή την εξωστρέφεια που και εμείς προσδοκούμε και ζητάμε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μερίδιο από την τουριστική πίτα που τόσο πολύ ανάγκη έχει η περιοχή μας. Πλέον θετική είδηση τώρα του σημερινού δελτίου. Μία είδηση και μία εξέλιξη βέβαια που μεταφέραμε και στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μία μεγάλη νίκη πέτυχε ο 15χρονος Γιάννης από την Σαμοθράκη, ο οποίος βγήκε νικητής στην πρώτη του μεγάλη μάχη που ήταν η μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Χαμόγελα ικανοποίησης για την πορεία της υγείας του 15χρονου Γιάννη από τη Σαμοθράκη που έδωσε τη δική του μάχη κατά της λευχαιμίας και όπως όλα δείχνουν θα βγει νικητής. Η ιστορία του 15χρονου συγκίνησε και το απαιτούμενο ποσό για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών συγκεντρώθηκε άμεσα. Γνωρίζοντας την ανάγκη του κόσμου να έχει ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του μικρού Γιάννη που έχει γίνει ο Γιάννης της καρδιάς μας και ο Γιάννης όλων μας και όπως εγώ θέλω να τον ονομάζω ο μικρός ήρωας της εποχής μας, να ενημερώσω με όλους τους φίλους μας που συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια ότι η μεταμόσχευση του Γιάννη έγινε προχθές, ο Γιάννης είναι καλά, προς το παρόν αντιδράει πάρα πολύ καλά στο μόσχευμα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι και η υπόλοιπη εξέλιξη της πορείας της υγείας του θα είναι αυτή που περιμένουμε, η θετική, και ο Γιάννης πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας να συνεχίσει τις δραστηριότητες του κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του. Ο 15χρονος Γιάννης αυτή τη στιγμή αναρώνει ωστόσο δεν ξεχνά τη βοήθεια που του προσέφεραν οι πολίτες του Εύρου και μία από τις πρώτες κινήσεις του ήταν να ευχαριστήσει τους πάντες με ένα μήνυμά του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης μας είπε ότι είναι καλά, ότι μας αγαπάει όλους, ότι νιώθει ότι είμαστε όλοι κοντά του. Η συγκίνηση είναι μεγάλη όλων μας και ειδικά όσοι προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το μόνο που περιμένουμε πια να είναι κοντά μας τη μεγάλη γιορτή που θα διοργανώσουμε για να τον υποδεχτούμε γερό και υγιή κοντά μας. Παράλληλα και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν προκειμένου ο 15χρονος να χαμογελάσει ξανά. Ο κόσμος έχει νιώσει από την πρώτη στιγμή την ευγνωμοσύνη αυτής της οικογένειας και στην εκδήλωση θυμάστε πολύ καλά ότι παρευρέθηκε η θεία του Γιάννη, αδελφή της μητέρας του, η οποία από τη συγκίνηση δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί αυτό που έγινε πραγματικά στη σημερινή εποχή, νομίζω ότι πετύχαμε το ακατόρθωτο μέσα σε λίγες μόνο ώρες να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό, αλλά και στη συνέχεια που ο κόσμος δεν σταμάτησε να στέλνει τη δική του βοήθεια ώστε να είναι δυνατή να μπορεί η οικογένεια να ανταπεξέλθει σε όλον αυτόν τον αγώνα. Το ευχαριστώ είναι λίγο για αυτό που συνέβη, αλλά νομίζω ότι για μας η ηθική ανταμοιβή είναι ότι όλα πήγαν καλά. Και επιτρέψτε μας να χαμογελάμε για τη συγκεκριμένη είδηση. Εδώ θα είμαστε για να μεταφέρουμε τις εξελίξεις για την υγεία του παιδιού φυσικά και εδώ θα είμαστε και σε επόμενα βήματα. Και το λέμε αυτό και το λέω εκ μέρους όλης της οικογένειας της Δέλτα Τηλεόρασης. Σε περίπτωση που η οικογένεια του παιδιού χρειαστεί κάτι, εμείς θα είμαστε εδώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς θέμα και κλίμα, πλήθος πιστών κατέκλυσε τον ιερό ναό του Αγίου Ελευθερίου στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του. Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Πρώτητα τελέστηκε η γιορτή του Αγίου Ελευθερίου στο φερόνιμο ναό της Αλεξανδρούπολης. Πλήθος πιστών έσπευσαν στην αρχιερατική θεία λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Να χαιρόμαστε τις πανηγύρις μας όπως πανηγυρίζουμε σε αυτόν εδώ τον ναό μας του Αγίου Ελευθερίου, που είναι τόσο συνυφασμένος με την ιστορία και την εξέλιξη της πόλεως μας μέχρι και σήμερα, σε χρόνια δύσκολα που οι άνθρωποι, οι πρόγονοι μας, όταν τον έκτισαν, ποθούσαν την ελευθερία. Γι' αυτό έδωσαν το όνομα του Αγίου Ελευθερίου. Μια ελευθερία που πάντοτε διακυβεύεται από τους εγωισμούς των ανθρώπων και από την αλαζονία των μεγάλων. Μια ελευθερία που δεν είναι ο μη πόλεμος, αλλά ελευθερία είναι μια εσωτερική κατάσταση της ψυχής, την οποία οι χριστιανοί την έχουμε. Κάθε φορά που ελευθερωνόμαστε από τα πάθη μας, από τις μικρότητές μας, από τις κακίες μας, από τις σκληρότητές μας, κάθε φορά νιώθουμε ελεύθεροι.
νιώθουμε κοντύτερα προς το Θεό. Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν στην Ελλάδα κατά άλλου στη Ρώμη από πλούσιους γονείς. Σε ηλικία 15 ετών χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο Διάκονος και έπειτα από 3 χρόνια χειροτονήθηκε ιερέας. Από τη θέση αυτή ο Ελευθέριος αγωνίστηκε με ζήλο για τη διδαχή του ποιμνίου του και σε έργα φιλανθρωπίας. Αργότερα και σε ηλικία 20 ετών με κοινή ψήφο κλήρου και λαού έγινε επίσκοπος Ιλυρικού σημερινής Αλβανίας Μέδρα την Αυλώνα. Όταν ο Σεπτίμιος Σεβίρος πληροφορήθηκε τη χριστιανική δράση του Ελευθερίου, διέταξε τη σύλληψή του. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια, ο Ελευθέριος οδηγήθηκε από τους ειδωλολάτρες στην αρένα της Ρώμης. Τα άγρια ζώα όμως δεν τον άγγιξαν, γι' αυτό και αποκεφαλίστηκε μαζί με τη μητέρα του. Αυτός ο Άγιος με τη μητέρα του, όπως μαρτύρησαν, καθώς περιγράφεται στο Σιμανισάρι, ο ίδιος με τρόπο μαρτυρικό. Αλλά και η μάνα του, όταν έτρεξε πάνω στο νεκρό παιδί της, την αποκεφάλισαν εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η δυνατότητα που έχουν οι μεγάλοι, οι ισχυροί της γης, οι κακοί της γης. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σκοτώσουν. Θυμάστε τι είχε πει ο Χριστός, μη φοβάστε. Από αυτούς που το μόνο κακό που μπορούν να σας κάνουν είναι να σκοτώσουν το σώμα σας. Από αυτούς μη φοβάστε. Να φοβάστε από κάποια άλλα πράγματα που σκοτώνουν την ψυχή σας και σας απομακρύνουν από μένα. Εκείνος είναι θάνατος, έλεγε ο Χριστός. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς και την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.